Χαίρετε. Καιρό είχαμε να τα πούμε σχετικά με τη κανάλι μας, τη διαχείριση του καναλιού μας, τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 και φτιάχνω έτσι αυτό το σύντομο βίντεο για να σας πω μερικά νέα μου σε σχέση με το κανάλι και τα vlogs, τα video blogs που ανεβάζω καθημερινά. Καταρχάς, έχουμε καθιερώσει το ένα vlog τη μέρα. Κάθε βράδυ στις 8 ανεβαίνει ένα βίντεο blog ή ένα vlog. Έχουμε περάσει μια μεγάλη περίοδο εξέλιξης σε αυτό το κανάλι, που δοκιμάζουμε να βρούμε τι μας ταιριάζει, τι είναι καλύτερο για μας και εγώ μαζί με εσάς. Και από εκεί που κάναμε καθημερινά βίντεο, τα οποία ήταν βασισμένα σε επιστολές, πλέον γίνονται και αρκετά θεωρητικά βίντεο. Από 8 Απριλίου 2020, όπως θα γνωρίζετε οι παλαιότεροι στο κανάλι, έχω αποφασίσει να μην παίρνω πλέον mail για να γίνονται βίντεο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμος εξακολουθεί και μου στέλνει επιστολές, τις οποίες δεν έχω το χρόνο να τις διαβάσω όλες, πραγματικά δεν έχω το χρόνο. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στα διάφορα messengers, στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Σε αυτή τη φάση, βρίσκομαι σε μια περίοδο συγγραφής του επόμενου μου βιβλίου, το οποίο πρέπει να παραδοθεί τέλος Νοεμβρίου. Και ήδη είμαστε στις 19 Οκτωβρίου. Άρα, έχουν παραμείνει περίπου καμιά 200 email από πέρσι, από πριν τις 8 Απριλίου, τα οποία περιμένουν για να γίνουν vlog, τα οποία αυτή την περίοδο δεν μπορώ να τα επεξεργαστώ. Επειδή είναι παλιά mail και γι' αυτό το λόγο είναι και τεράστια, είναι προτού έχουμε βάλει τους περιορισμούς. Στην αρχή, θυμάστε, είχα βάλει περιορισμούς στο κάθε mail να μην ξεπερνά τις 600 λέξεις και μετά έκοψα εντελώς το να παίρνω mail. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθείτε και βρίσκετε το email μου και μου στέλνετε mail πάρα πολύ, τα οποία για να τα διαβάσω και να σας απαντήσω είναι τεράστια υπόθεση. Γιατί είστε πάρα πολλοί, δεκάδες άνθρωποι, χωρίς υπερβολή, καθημερινά στέλνετε email και μηνύματα. Λοιπόν, άρα αυτή την περίοδο θα με αντέξετε λίγο να κάνω το καθημερινό vlog που κάνουμε στις 8, είτε θεωρητικό, είτε βασισμένο πάνω σε ένα πρόσφατο σχόλιο, είτε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο για μένα να το κάνω, γιατί πραγματικά πρέπει να τελειώσω το βιβλίο. Επίσης, όποιος στέλνει την ιστορία του και ζητάει να γίνει vlog, πρέπει να το γνωρίζει και να το καταλαβαίνει. Είναι αυτονόητο φυσικά, αλλά πρέπει να το πω ξανά, ότι από τη στιγμή που μου δίνει την άδεια να το κάνω vlog, δικαιούμαι να το κάνω vlog. Και αν μετά δεν του αρέσει το vlog ή δεν του αρέσουν τα σχόλια που γράφουν κάποιοι κάτω από το vlog, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να πει κατέβασέ το, δεν μ' αρέσει, κατέβασέ το γιατί έχει πολλά views και δεν μ' αρέσει. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποκαλύψω ουδέποτε τα στοιχεία του οποιοδήποτε μου έχει πει οτιδήποτε. Είμαι ψυχολόγος από το καλοκαίρι του 1997. Εάν αποκάλυπτα στοιχεία δεν θα ήμουν ζωντανή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αποκαλύψω στοιχεία οποιοδήποτε. Ίσα ίσα, και αυτός είναι και ο λόγος που καθυστερώ για να κάνω τα παλιά mail vlogs, επεξεργάζομαι πάρα πολύ μια επιστολή ώστε να αφαιρέσω στοιχεία τα οποία να προδίδουν την ταυτότητα του αποστολέα της επιστολής. Σας προσέχω περισσότερο από ότι προσέχετε εσείς ήδη τον εαυτό σας όταν μου γράφετε. Άρα, από τη στιγμή που κάποιος στέλνει το mail του, γίνεται βίντεο, το ρωτάω να το κάνω βίντεο, λέει ναι, κάνε το βίντεο. Δεν μπορεί να έρχεται εκ των υστέρων και λέει α, έχει πάρα πολλά views αυτό που σου στείλα και κάνεις βίντεο, δεν το κατεβάζεις? Όχι, δεν το κατεβάζω. Γιατί δεν με σέβεσαι ούτε εμένα, ούτε τον κόπο μου, ούτε τη δουλειά μου. Εσύ ο ένας ο συγκεκριμένος που μπορεί να σκέφτηκες με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ πρόοδο στο κανάλι, εξαιρετική πρόοδο. Όλο εκείνο το ξεσκαρτάρισμα που κάναμε το καλοκαίρι έχει πιάσει πάρα πολύ τόπο. Έχουν εξαφανιστεί τα trolls σε μεγάλο βαθμό. Είδαν και απόειδαν, απόκρυψη στην απόκρυψη, έφυγαν και πήγαν αλλού να ενοχλήσουν και μας άφησαν ήσυχους. Το κανάλι συνεχώς ανεβαίνει με την έννοια του ότι οι συζητήσεις και τα σχόλια που γίνονται κάτω από τα βίντεο, τα περισσότερα είναι εξαιρετικά επικοδομητικά. Θα είναι καλή ιδέα να το πω για ακόμη μια φορά ότι όταν σχολιάζουμε ένα βίντεο να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος που έχει στείλει την επιστολή είναι ένας άνθρωπος που υπάρχει, είναι ζωντανός, δεν είναι ψεύτικες επιστολές, θα δει την επιστολή και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μην κατακρίνουμε τους άλλους όταν θα γράψουμε ένα σχόλιο. Αν έχουμε να γράψουμε κάτι επικοδομητικό ή αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι δικό μας που μπορεί να φανεί χρήσιμο, καλώς,
αλλά δεν είναι καλή ιδέα να κατακρίνουμε. Επίσης, το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι επειδή έχει αλλάξει τη δομή των email το YouTube που στέλνει στους δημιουργούς των καναλιών, όταν σας απαντάω σε ένα σχόλιο και έρχεται η απάντηση πίσω, δεν μπορώ να την εντοπίσω. Γι' αυτό μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι μπορεί βλέποντας το σχόλιο αρχικά να σας απαντήσω κάτι και μετά να μου απαντήσετε κάτι και να μην το δω. Δεν το κάνω επίτηδες, δεν είναι εύκολο να το βρω. Δηλαδή μου έρχεται mail και μου λέει το τάδε χρήστης έχει απαντήσει στο σχόλιο και με βγάζει κατευθείαν στο mail και όχι στο συγκεκριμένο σχόλιο όπως με έβγαζε προηγουμένως. Λοιπόν, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες ευγένειας, ανθρωπισμού, σεβασμού των άλλων ανθρώπων, σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους, δεν κατακρίνουμε, δεν ηθικολογούμε, δεν κάνουμε τους κριτές των πάντων και είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι για να ψυχοεκπαιδευτούμε, για κανέναν άλλο απολύτως λόγο. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σχολιάσω, κάποιες φορές λίγοι λένε «Μα γιατί έχει τόσες πολλές διαφημίσεις σε ένα βίντεο». Το έχω πει και άλλες φορές, θα το ξαναπώ. Τα βίντεο στο YouTube τα ανεβάζω χωρίς να έχω κάποια αμοιβή. Εντάξει. Ο τρόπος για να αμείβομαι για την εργασία που κάνω στο διαδίκτυο, που στην ουσία παίρνετε εσείς δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο ένα τη μέρα και υπάρχουν πάνω από 2.000 σε stock στο κανάλι, είναι μέσα από τις διαφημίσεις. Το πόσες διαφημίσεις θα μπουν σε ένα βίντεο δεν το ορίζω εγώ, το ορίζει το ίδιο το YouTube. Εάν κάποιος ενοχλείται από τις διαφημίσεις, γιατί είναι πολύ ενοχλητικές οι διαφημίσεις, αν κάποιος ενοχλείται από τις διαφημίσεις, μπορεί να αγοράσει τη συνδρομή στο YouTube Premium. Η συνδρομή στο YouTube Premium είναι ένα ποσό που δίνεις κάθε μήνα στο YouTube, ούτως ώστε να βλέπεις όλα τα βίντεο του YouTube χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Και αν βλέπεις βίντεο της Θέκλας ή της Μαρίας ή της Κοστούλας, θα δώσει ένα μικρό ποσοστό από εκείνο το premium που πληρώνεις για να... στον ιδιοκτήτη του καναλιού. Εμένα δεν μου συμφέρει να σας πω να κάνω το YouTube Premium, γιατί ξέρω εγώ το μήνα μπορεί να μου δίνει 13-14 ευρώ το YouTube από όσους έχουν YouTube Premium στο κανάλι. Όμως αν όντως δεν αντέχετε τις διαφημίσεις, βάλτε το YouTube Premium. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω, ευγενικό και σεβαστικό να λέμε «Γιατί τόσες πολλές διαφημίσεις, τι δώσετε». Με κάποιο τρόπο πρέπει να αμυφθεί κάποιος για τη δουλειά του. Επίσης, για όσους θέλουν να συνεισφέρουν στο κανάλι, υπάρχουν τα δύο πακέτα της συμμετοχής, τα οποία θα τα δείτε και στην περιγραφή του βίντεο, όσοι δεν τα γνωρίζετε. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε στη συμμετοχή. Και τα βίντεο της συμμετοχής, που είναι τα βίντεο στα οποία διαβάζω τα βιβλία μου και τα σχολιάζω, είναι χωρίς διαφημίσεις εκείνα τα βίντεο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη συμμετοχή πληρώνουν ένα μηνιαίο ποσό. Αυτή που είναι στο πρώτο επίπεδο 4,99 ευρώ το μήνα και αυτή που είναι στο δεύτερο επίπεδο 9,99 ευρώ το μήνα. Και το κάνουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν να συνεισφέρουν στο κανάλι και στο δημιουργό. Αυτά. Απολογούμε που δεν μπορώ να απαντήσω όλα τα mail. Απολογούμε που δεν μπορώ να δευτεραπαντήσω σε όλα τα σχόλια. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της συγγραφής του βιβλίου. Απολαμβάνω τα live μας που είπαμε θα κάνουμε τώρα κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 live. Τα απολαμβάνω τα live μας, ειδικά αυτό του περασμένου Σαββάτου ήταν απολαυστικότατο. Όσοι δεν το έχετε δει, εδώ θα γελάσετε πολύ. Μπείτε να το δείτε, να γελάσετε. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα τα πούμε στις 8, όπως κάθε βράδυ, στο καθημερινό μας ραντεβού. Φιλιά!